Έχουμε τον Αλέξανδρο να του πω την πρώτη μας καλημέρα για σήμερα Σάββατο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, αγόρι μου, όμορφο και γλυκό. Γιατί μου μαυροφορέθηκες με το ζιβάγκο μέχρι εδώ, έκλεισε. Εγώ έκλεισε. Είναι μπλε, δείχνει μαύρο. Α, ναι, πάντως δείχνει σκούρο. Λοιπόν, έτσι σε μένα. Θέλω να πάμε και να μας ενημερώσεις για το πώς υποδέχτηκε λοιπόν ο κόσμος τη συνάντηση των δύο κυριών εχθές το μεσημέρι στην εκπομπή της Ελένη. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ιστορική πραγματικά τηλεοπτική συνάντηση δεν άφησε ασυγκίνητους στους τηλεθεατές. Τα νούμερα έφτασαν το 15,8% στο νεανικό κοινό, ενώ σε συγκεκριμένο 15,7%, ενώ σε συγκεκριμένο τέταρτο έφτασε και το 18,8%. Είναι τεράστιο νούμερο. Νούμερο που για φέτος είναι το υψηλότερο της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη και νομίζω και από πέρσι, αν εξαιρέσεις την πρεμιέρα της. Νομίζω ότι όλη η εκπομπή ήταν η ρούλα, έτσι, δηλαδή... Το μεγαλύτερο μέρος. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό περίμεναν όλοι και βέβαια αν όντως οι μετρήσεις είχαν εκμοντερνιστεί περισσότερο, όπως λέμε ότι θα γίνει, και μπαίνανε μετά στις μετρήσεις και τα βίντεο. Γιατί εγώ δεν το είδα ζωντανά, αλλά κάτσα και το είδα μετά. Ναι, άρα ο τηλεθεατής είναι σαν να μην το έχω δει. Όμως το είδα. Θα μπορούσε να μετρήσει και αυτό εννοεί. Αυτό το 15,7 μπορεί να ήταν 30%. Και ας λάβουμε υπόψη μας. Είχε και μουντιάλ απέναντι. Αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν και οι δικές οι συνθήκες, γιατί είναι δικές οι μέρες που ζούμε. Οπότε το 19 που έκανε την ώρα που ήταν η κοινή του συνέντευξη. Μεταφράζεται πραγματικά σε πολύ περισσότερους τηλεθεατές. Γιατί δεν μας κάνει τα στουμπάκια και η Πέπε, έχουμε και το Μουντιάλ στο Twitter. Έχει γίνει χαμός και στα social media, βέβαια, στο Twitter. Βέβαια. Εννοείται. Ανέβασε και η Ελένη Μενεγάκη ένα post, το οποίο είχε πάρα πολλά likes και σχόλια από κάτω. Έγινε χαμός. Τη φωτογραφία του. Τη φωτογραφία του στην κοινή, ναι. Παιδιά, ήταν από αυτά που τα βλέπεις έτσι στην τηλεόραση μια φορά, αισθάνεσαι. Γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω κάποια άλλη καλεσμένη που θα μπορούσε όχι μόνο να σημειώσει αυτή την τηλεθέαση ρεκόρ για φέτος την εκπομπή της Ελένης, αλλά και να έχει να προσελκύσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Υπάρχει τέτοια προσμονή από τον κόσμο. Μία φορά υπήρχε, αν μου επιτρέπετε, αρκετά χρόνια πιο παλιά, την πρώτη φορά που είχε πάει η Ελεονόρα στην Ελένη, καθότι η Ελεονόρα ήταν η επόμενη μετά την Ελένη Μενεγάκη. Ακριβώς. Και ήταν η διάδοχος, η αντίστοιχη κατάσταση. Απλά έχουν βρεθεί αρκετές φορές. Την πρώτη φορά που πήγε η Ελεονόρα καλεσμένη στην Ελένη είχε γίνει, νομίζω, στον Α ήταν. Ναι, στον νομίζω ήταν στον Α. Ναι, ήταν τότε. Η Ελεονόρα ήταν στον Αντένα και δεν ξέρω αν είχε πάει ήδη στον Α, αλλά πάντως βρέθηκαν εκεί. Χαμός. Δημητράκο, η Ελένη σε αυτή τη φωτογραφία που μας είπες έγραψε. Τι, με τι λες, βέβαια, βέβαια. Η Λεσάντα λέει τα εξής. Την περίμενα αυτή την ημέρα που εμείς οι δύο θα συναντιόμασταν τηλεοπτικά ξανά. Είχαμε τόσα κι άλλα τόσα να πούμε που δεν σταματούσαμε ούτε στα διαλύματα. Σε ευχαριστώ, Ρούλα Κορομιλιά. Αλλά να σας πω τώρα μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ θα κι εγώ ήμουν να ακούω στα διαλύματα. Δηλαδή, θα δίνω τη μισή μου ζωή να ακούω τι λένε στα διαλύματα οι δυο τους, γιατί εκεί είναι το ζουμί το ωραίο. Εκείνη η σημασία η μεγάλη και το τι ακριβώς. Πάρτε ένα τηλέφωνο το Θοδωρή Κουτσογιάννοπουλο, ο οποίος θα ήταν κάπου εκεί κοντά. Ναι, και θα τα πει. Δεν θα τα πει. Πάντως βλέπεις και τη γλυκιά αγωνία, Αλέξανδρε, και τη Ελένη, γιατί λέει ότι και εγώ το προηγούμενο βράδυ, ενώ ανυπόμονα περίμενα την αυριανή μέρα, δεν κοιμήθηκα καλά και ήθελα τόσο πολύ να πιέσω τον εαυτό μου να ξεκουραστώ για να απολαύσω κάθε στιγμή με τη Ρούλα. Αλλά όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις άγχος να πάνε όλα καλά, να περάσει καλά ο καλεσμένος σου, να του συμπεριφερθείς με σεβασμό όπως πάντα κάνει η Ελένη και διακριτικότητα, τότε αυτό σου δημιουργεί ένα μικρό άγχος. Και παιδιά, αυτή η συνέντευξη, αυτή η συνάντηση θα είναι νομίζω σημείο αναφοράς. Πόσες φορές θα τη δούμε σε αφιερώματα στο μέλλον, θα αναφερόμαστε αυτά που είπαν αυτές οι δύο γυναίκες. Θα τη δούμε. Ναι, είναι από αυτές που θα μείνουν. Θυμήθηκα τι ήταν αυτό που είχε αναζωπηρώσει μία κόντρα που γράφαν τότε τα περιοδικά που ακόμα δεν υπήρχαν site. Το γεγονός, γιατί τώρα σκεφτόμουν πόσες φορές έχουν ξαναβρεθεί στο ίδιο κανάλι η Ρούλα με την Ελένη. Μία μόνο στον Α, αυτό που λέγαμε. Η Ρούλα λοιπόν που ήταν υπεύθυνη προγράμματος και έλεγαν όλοι: γιατί δεν πάει καλεσμένη στην Ελένη? Γιατί δεν πάει? Τι γίνεται? Αφού δουλεύουν μαζί, γιατί δεν πάει? Γιατί δεν πάει? Κάτι έχει γίνει, γιατί δεν πάει? Και μιλάμε, ήταν χρόνια αυτή η συνύπαρξη. Ήταν μαζί την εποχή εκείνη στον Α, δεν ήταν σωστά τότε η Ρούλα? Ναι, ήταν εκεί. Όχι, ήταν η Ρούλα. Ήταν στη διεύθυνση ουσιαστικά. Ναι, ήταν στη διεύθυνση, μετά έκανε τον Greek Idol και η Ελένη έκανε το μετά την εκπομπή μετά από σκούρ. Δεν μπορούσε να πάει καλεσμένη. Έκανε εκπομπή η Ρούλα τότε, θύμισε μου. Η Ελένη έκανε, η Ρούλα δεν έκανε. Ως διευθύντρια ψυχαγωγικού, υπεύθυνη ψυχαγωγικού, πώς θα μπορούσε να πάει? Όχι, παρουσίασε τον Greek Idol. Επέστρεψε τον Big Brother. Βέβαια, μετά το Star όμως, αυτό λέω. Μαρία, στο Star έξω. Όταν ένας άνθρωπος, όποια θέση και να βρίσκεται του μεγέθους της Ρούλας, είναι η Ρούλα. Μπορεί να είναι καλεσμένη σε ένα πάσα ώρα. Φυσικά και είχε λόγο. Απλά η Ρούλα Κορομιλά δεν ξέρω αν θα ήθελε ούσα σε εκείνη τη θέση, αν δεν έκανε τηλεόραση. Γι' αυτό λέμε για τη στιγμή, παιδιά, τώρα στην κοινάγενη αυτό. Είχε κάνει μία δήλωση, αν θυμάμαι, ή ένα link στο. Στην Καραβάτου, στο Κουσκούς, κάτι τέτοιο. Θυμάστε, παιδιά. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα βρεθούν σύντομα πάλι τελικά την Πρωτοχρονιά. Πέσα, ρε Αλέξη. Έγινε να μην αποδεχτεί η Ελένη την πρόταση της Ρούλας, είναι απολύτως λογικό.